Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Δήμαρχε, από ό,τι φαίνεται, ο Δήμος σας ετοιμάζεται για το φετινό καλοκαίρι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Μιλάτε πάντα για τα παράλια μας εκεί, για τα τουριστικά παράλια, τα όμορφα παράλια μας. Τα οποία έχουν βραβευτεί κιόλας, να το πούμε. Και αυτό γιατί είναι στο νομό Λάρισας. Είμαστε ακριβώς δίπλα. Πόσες σημαίες πήρανε? 3 γαλάζιες σημαίες. Είναι πολλωστή φορά που βραβεύονται οι κρυστάλλινες ακτές μας. Πραγματικά είναι όμορφες, είναι έτσι ένα πανέμορφο τοπίο συνδυάζοντας και βουνό και θάλασσα. Είναι ό,τι καλύτερο για οικογενειακές έτσι και ήσυχες διακοπές στα παράλια του Δήμου Τεμπών. Εμείς από την πλευρά μας ως Δημοτική Αρχή, όπως κάθε χρόνο, καθαρίσαμε τις ακτές από φερτά υλικά όλο το χειμώνα με τα ανάλογα μηχανήματα και επίσης προβαίνουμε τώρα στην πρόσληψη ναυαγωγικών για να έχουμε και την ασφάλεια των ρούων όλο το καλοκαίρι. Μάλιστα. Εσείς έχετε επαφές καθημερινά με πλήστους όσους επιχειρηματίες των παραλίων, άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Τι εικόνα αποκομείτε καθημερινά? Έχουν ξεκινήσει, γίνονται κρατήσεις για να έρθουν στα παράλια του Δήμου Τεμπών, τουρίστες? Δειλά-δειλά έχουν ξεκινήσει στα παράλια μας να έρχονται πραγματικά οι τουρίστες από το εξωτερικό. Αλλά έτσι τα πρώτα μηνύματα είναι μετά τον Ιούλιο. Οι κρατήσεις δηλαδή όσο περνάει έτσι το μήνυμα στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα πλέον είναι μια έτσι πιο ασφαλής χώρα λόγω της πανδημίας, σιγά σιγά... Είστε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σας ακούμε καλύτερα. Ναι. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, είναι καλύτερα. Λέω ότι οι τουρίστες πλέον, οι τουρίστες από το εξωτερικό, σιγά σιγά ανεβαίνουν οι κρατήσεις στα παράλια μας όσο περνάει ο καιρός, όσο μπαίνουμε προς το καλοκαίρι. Έχουμε καλύτερες κρατήσεις και τα μηνύματα είναι ότι μετά τις 15 Ιουλίου εκεί θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα, γιατί στην ουσία η περσινή σεζόν, η καλοκαιρινή, ήταν μια χαμένη σεζόν λόγω του κορονοϊού. Γενικά ο τουρισμός έτσι ήταν, αλλά στα παράλια τα δικά μας, επειδή εκεί περισσότερο πέρυσι ερχόταν εσωτερικός τουρισμός, η κίνηση ήταν, μπορώ να πω, ικανοποιητική ως προς τη σύντηση. Όμως στα καταλήματα πραγματικά εκεί ήταν μεγάλο το πρόβλημα, γιατί δεν υπήρχαν οι διανυκτερεύσεις που έπρεπε να γίνουν στα παράλια μας, αλλά ως προς τα προς τη σύντηση, δηλαδή στα μπαράκια, στις καφετέρειες, στις ταβέρνες, η κίνηση ήταν καλή. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά στον τουρισμό, από ό,τι φαίνεται μάλλον τα παράλια είναι έτοιμα για να υποδεχτούν τους τουρίστες με τις γαλάζιες σημαίες, με τις βραβευμένες παραλίες και όλα καλά. Όσο εδώ πάμε όμως και στους αγρότες της περιοχής σας, του Δήμου σας, τι συμβαίνει ακριβώς με τους αγρότες? Έχουν αποζημιωθεί? Γιατί θυμόμαστε πολύ καλά τι μεγάλη ζημιά πάθανε από τον παγετό. Κοιτάξτε να δείτε, η ζημιά που έγινε από τους όψιμους παγετούς τώρα της Άνοιξης, αλλά και από την ίδια του Φεβρουαρίου, ακόμη δεν ήταν αποζημιωθεί από αυτούς τους παγετούς, γιατί είναι στη διαδικασία του ελέγχου από τον ΕΛΓΑ. Άρχισε ο έλεγχος του ΕΛΓΑ στα προϊόντα αυτά που είναι στην παραγωγή, δηλαδή όπως είναι τα ροδάκινα και τα βερίκοπα. Άρχισαν από εκεί οι έλεγχοι των ζημιών για να αποζημιωθούν πρώτα τα προϊόντα που θα πληρώνουν στην παραγωγή του. Δηλαδή τώρα οι αγρότες σε 15-20 μέρες θα παραδίδαν το προϊόν τους και θα αρχίσουν οι πληρωμές. Γι' αυτό η προτεραιότητα του ΕΛΓΑ είναι σε αυτά τα προϊόντα. Όπως σε μια σύσκεψη που είχε γίνει στην περιφέρεια Θεσσαλίας με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ και τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, παρόν των όμων δημάρχων και φορέων του αγροτικού κινήματος, είχαν πει ότι οι αποζημιώσεις θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να αποζημιώνονται οι παραγωγές την εποχή που θα έπαιρναν χρήματα οι αγρότες.
Δηλαδή το Μύργαλο θα πάει λίγο αργότερα, γιατί όπως ξέρουμε η παραγωγή και η συγκομιδή του αμυγδάλου ξεκινάει μετά τις 15 Αυγούστου. Οπότε ο έλεγχος θα πάει λίγο παραπίσω για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να πληρωθούν σύντομα όταν θα πληρωνόταν, όταν δεν θα υπήρχε ζημιά. Το ότι καταστράφηκαν τόσο μεγάλες εκτάσεις με καλλιέργειες από αμύγδαλα στο Δήμο σας, τι σημαίνει αυτό για όλη την οικονομία της Ελλάδος? Κοιτάξτε, η απώλεια τουλάχιστον μόνο από το αμύγδαλο στην περιοχή του Δήμου Κεντρών είναι γύρω, η απώλεια είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Ότι καταλαβαίνετε σε μια τόσο μικρή οικονομία τι μεγάλο έτσι πλήγμα είναι η απώλεια αυτών των εκατομμυρίων, όχι μόνο για τους ίδιους αγρότες, αλλά και για τα επαγγέλματα που είναι γύρω από αυτούς, γεωπόνους, διάφορους που πουλάνε φάρμακα, λιπάσματα κλπ. Καταλαβαίνετε, είναι ένα κύκλωμα όλο αυτό. Και βέβαια και ως προς τα εργοστάσια, γιατί έρχομαι και δύο εργοστάσια εκεί κάθε της παραγωγής αμυγδάλου, τα οποία και αυτά δεν θα έχουν να δουλέψουν, οπότε καταλαβαίνετε γιατί και τα εργατικά χέρια θα πληγούν από αυτή τη ζημιά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έτσι νομίζω την ευκαιρία να πω ότι στην περιοχή του προεδημονέσεων στο Σικούριο, όσα και αυτή η περιοχή, παράγει το 2% της παγκόσμιας παραγωγής αμυγδάλου και το 18% της πανελλήνιας. Καταλαβαίνετε τώρα ότι εκεί η περιοχή βασίζεται πάρα πολύ πάνω σε αυτό το προϊόν, αλλά τι να κάνουμε, τα τελευταία χρόνια έχουν πληγεί πάρα πολλοί αγρότες και δεν είναι ότι δεν έχουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, δεν έχουν να ζήσουν και τις οικογένειές τους. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, επιβίωσης πλέον. Μάλιστα. Γι' αυτό είχαμε κάνει μια σύσκεψη, ζητήσαμε να γίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα ανεμονιχτών, ώστε να δούμε τα αποτελέσματα επί του πρακτέου, αν υπάρξει παγετός. Επισκέφτηκα προχθές τον κύριο Οικονόμου, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον Υφυπουργό, ναι. Ναι, και του έθεσα ξανά αυτό το πρόβλημα, ότι πρέπει να λυθεί. Μας υποσχέθηκε ότι με το νέο ΠΑΑ θα υπάρξουν κάποιες πιστώσεις για να μπορέσουμε τουλάχιστον να χρηματοδοτούν οι αγρότες ή οι οργανώσεις τους για να μπορέσουν να τοποθετηθούν αυτοί οι ανεμονίκτες, για να δούμε, όπως σας είπα, επί του πρακτέου τι γίνεται, αν είναι ωφέλιμη, γιατί η πρόληψη είναι πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Οι αποζημιώσεις είναι η εύκολη λύση, εντάξει, αλλά χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει αγροτικά χέρια, δεν υπάρχει οικονομία, δεν υπάρχει τίποτα. Το να στηριζόμαστε μόνο στις αποζημιώσεις είναι λάθος. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, μένουμε στο θετικό ότι είστε έτοιμοι για την καλοκαιρινή σεζόν όσον αφορά στα παράλια σας και είμαστε υπατμών περιμένοντας να δούμε τι θα γίνει με τους αγρότες. Είναι ένα θέμα που θα το ανακατοκνύουμε συνέχεια, Δήμαρχε. Έτσι. Να είμαστε καλά όλοι. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ.